Ριέρα κατεβάζει, πιέζει ο Καραγκούνης, η σέντρα στην περιοχή, το σούτ που γίνεται, η μπάλα έξω. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία καταγράφεται για την ΑΕΛ. Για να δούμε τώρα τον Τόρες, αφήνει στον Ριέρα, η προβολή του Καραγκούνη, ο Μπρούνο Σάντος, η σέντρα θα περάσει από όλους έξω. Πότε από αριστερά, πότε από δεξιά, να επιτεθεί. Μπαγιά για τον Παπαφώτη στην περιοχή, τα κουνάκι του Παπαφώτη, το σούτ του Τόρες, 1-0. Εκπληκτικό γκολ για την ΑΕΛ, μόλις στο 14ο λεπτό ανοίγει το σκορ. Μάνουελ Τόρες, κοιτάξτε τη φάση, δοκάρει και μέσα από τον Τόρες. Η μπαγιά του Ριέρα βρίσκει τον Παπαφώτη, με τα κουνάκια ο Παπαφώτης στον Τόρες. Ωραία μπαγιά, για να δούμε, Ντανίλο, τα κουνάκι με Ντόγεβιτς, η μπάλα έξω, κόρνερ. Καραγκούνης, χαμηλά για τον Κονέ. Με τη μία πέρασε για τον Ρουσιά, η σέντρα έκοψε το σούτ που γίνεται από τον Κυριακίδη, η μπάλα έξω. Να, η πρώτη καλή τελική προσπάθεια για τον Ερμή. Τρέχει να προλάβει και θα τα καταφέρει ο Τόρες. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά προς τα πίσω, ο Ντανίλο, η προβολή του Γαβριήλ και κόρνερ. Καταλυτική παρέμβαση εδώ από τον Γαβριήλ, κάθεται για τον Μπάμπιτς. Είναι πλάγια στην περιοχή. Μπάμπιτς καθυστερεί πίσω στον Παπαφώτη. Το σουτ δοκάρει και μέσα. 2-0 στο 47. Η ΑΕΛ περιχαίνει τον γκολ νωρίς. Με την παγιά εδώ να βγαίνει για τον Μπάμπιτς, ο οποίος όμως φαίνεται να είναι ελαφρώς εκτεθειμένος στην πάσα που του έγινε. Ξεκινάει από θέση offside ο Μπάμπιτς. Σάντος, η μπαγιά είναι καλή ευκαιρία εδώ, η μπάλα πάνω από τα δοκάρια, πάει να γυρίσει την μπάλα πίσω για τον Μέιρα, το σούτ, η κεφαλιά του Ρουσιά, η μπάλα έξω. Θα περάσει στο παιχνίδι εδώ, Κονέ περνάει, προϋποθέσεις για την ομάδα του Ερμή. Κονέ καθυστερεί λίγο, αφήνει για τον Μέιρα, ο Μέιρα για τον Ρουσιά, ο Ρουσιά στο σούτ, η μπάλα στα δίκτυα, 2-1, μειώνει ο Ερμής και μπαίνει ξανά στο παιχνίδι στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κονέ βάλε το σώμα, πέρασε, περνάει για τον Μάρσιο Μέιρα, ο ίδιος για τον Ρουσιά, ο οποίος είναι καλυμμένος. Κερδίζει ο Ερμής, Μέιρα το γέμισμα για τον Κονέ, Σάντος, Καραγκούνης, το σούτ, την μπάλα έξω. Καλή στιγμή για τον Ερμή στο 71. Αφήνει στον Σάντος, η μπαγιά του Σάντος, η κεφαγιά που γίνεται επέμβαση από τον Καϊκέ στην κεφαγιά του Αντωνίου. Και τώρα πάει να βγει ο Κυριακίδης με προϋποθέσεις για τον Ερμή. Η μπαγιά που βγαίνει, το σούτ που γίνεται, η μπάλα έξω. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνεται από τον Θεοδόση Κύπρου στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων για τον Ερμή.